την αίσθηση 20 Φεβρουαρίου μια συμφωνία. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη συμφωνία. Την επόμενη μέρα της νέας συμφωνίας θα αρχίσει πάλι να υπάρχει καχυποψία. Όχι, δεν τηρεί ο δανειστής, όχι, δεν τηρεί η ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να πω, μία είναι η διαπραγμάτευση τελικά. Εδώ μας λείπουν λεφτά. Πόσα είναι αυτά τα λεφτά που μας λείπουν? 40 δις, 50 δις, για να προχωρήσουμε μπροστά. Ρωτώ, πρέπει να μάθουμε. Πρέπει να μας πείτε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρουμε μέσα σ' άκρη. Θα σας πω. Είναι μόνο η συντάξη, ας πούμε, το κόκκινο. Μην μου βάζετε όμως πολλά ερωτήματα, θα τα χάσω. Ναι, αλλά θα απαντήσω ένα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω γιατί. Υπάρχει αγωνία. Ποια είναι η λογική της αγωνίας? Το ξέρω. Μεγάλη αγωνία. Να σας πω λοιπόν ποια είναι η λογική της ενδιάμεσης συμφωνίας και γιατί δεν ξεκινήσαμε να συζητάμε από τώρα για το μεσοπρόθεσμο και για το σύνολο του χρηματοδοτικού κενού. Και πώς θα καλυφθεί και με ποιο τρόπο θα καλυφθεί. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, η ενδιάμεση συμφωνία πιστεύω ότι βολεύει και εμάς και, και τους πιστωτές, τις πολιτικές δυνάμεις των πιστωτών. Πρέπει να αποκατασταθεί ένα κλίμα συνεννόησης και εμπιστοσύνης, να μπουν κάποιες βάσεις. Οι βάσεις πρέπει να μπουν σε αυτά τα οποία είμαστε κοντά, σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και μετά, έχοντας μια προοπτική, έχοντας αποκαταστήσει γέφυρες εμπιστοσύνης, έχοντας ξαναχτίσει εμπιστοσύνη, να συζητήσουμε με μία άνεση, αυτό ήταν ο αρχικός μας στόχος, αλλά βλέπουμε ότι πιθανόν να μην την έχουμε αυτή την άνεση, διότι οι μέρες περνάνε, διότι από τις 20 του Φλεβάρι, όχι με δική μας ευθύνη, κύριε Χατζηνικολάου, το ξαναλέω, όχι με δική μας ευθύνη, έχουμε καθυστερήσει δραματικά. Ο στόχος λοιπόν ήταν να πάμε σε μία συμφωνία πάνω σε αυτά που πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, χωρίς να βγαίνουμε έξω από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, δηλαδή συνδυάζοντας τι. Το σεβασμό στη λαϊκή ετιμιγορία και το σεβασμό στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να συζητήσουμε μετά τα δύσκολα. Γιατί τα δύσκολα δεν είναι μόνο για μας μετά. Είναι και για τους άλλους. Διότι η συζήτηση για το μέλλον δεν μπορεί να γίνει αν στο κλάσμα χρέος προς ΑΕΠ μιλάμε μόνο για τον παρονομαστή και δεν μιλήσουμε και για τον αριθμητή. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για το μέλλον αν δεν μιλήσουμε και για αυτό το περιβόητο το χρέος. Και έτσι εμείς κάνουμε μια υποχώρηση και λέμε. Βλέπω ότι στο χρέος έχουμε κάνει πίσω. Γιατί έχουμε κάνει πίσω? Γιατί, αυτό σας εξηγώ τώρα. Τη λέξη διαγραφή, ας πούμε. Αυτό σας εξηγώ. Στη συνέντευξή σας που έχω εδώ την προεκλογική, τη λέξη διαγραφή χρέους, λοιπόν, την έχετε πει 10 φορές. Ναι. Τώρα, εδώ και 2 μήνες, η λέξη διαγραφή είναι απαγορευμένη λέξη στο λεξιλόγιο όλων των στελεχών της κυβέρνησης. Αυτό σας εξηγώ τόσο. Δεν τη λέει κανείς. Καταρχάς δεν υπάρχει απαγορευμένη λέξη. Και εμείς, εγώ στη Βουλή την έχω πει αρκετές φορές. Διαγραφή. Βεβαίως. Και είπα μάλιστα ότι μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Μήπως λέτε αναδιάρθρωση. Είπα, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα είτε με διαγραφή, είτε με απομείωση, είτε με rollover. Μπορεί να έχει με πάρα πολλούς τρόπους το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Έλεγε ότι μη μας λέτε διαγραφή, μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Επιμήκυνση. Μείωση. Τα έχετε ξεχάσει, δεν πειράζει να σα τα θυμίσω. Μια έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και μάλιστα μας έλεγε ο κ. Σαμαράς ότι θα ζητήσει πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Προς το τέλος το έλεγε. Και άμα πάρει το πιστοποιητικό βιωσιμότητας, σωθήκαμε. Έχετε δίκιο, λοιπόν, προς το τέλος το είπε σας και αυτό. Εξηγώ όμως, σας εξηγώ ότι ο λόγος για τον οποίο πήγαμε σε ενδιάμεση συμφωνία ήταν ότι θέλαμε στην πρώτη φάση να βάλουμε στο τραπέζι αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα βρούμε. Και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα βρούμε. Και πιστεύω ότι θα έχουμε διάμεση συμφωνία. Θα σας πω μετά τις προβλέψεις μου. Αλλά αν βάζαμε από την πρώτη στιγμή εμείς το χρέος και από την πρώτη στιγμή η άλλη πλευρά το ασφαλιστικό και να κόψουμε συντάξεις, όπως λένε, τότε δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Όποιος λοιπόν έχει πρόθεση για συμφωνία, αφήνει τα αγκάθια να τα συζητήσει αργότερα. Το γεγονός ότι κάποιοι επαναφέρουν αγκάθια στην πρώτερη κατάσταση σημαίνει ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν έχουν την ανάγκη για συμφωνία, όχι όλοι, έτσι. Πάντως, κάποιοι, λέω. Και κάποιοι. Η κυβέρνησή σας το τελευταίο διάστημα έχει βομβαρδίσει με δημιουργική ασάφεια και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Εγώ αρχίζω χαμογελάτε, γιατί ξέρετε ότι σας πάω τώρα στο θέμα Βαρουφάκης, το οποίο είναι και θέμα της ημέρας, διότι όπως είδα ανασχηματίσατε την ομάδα τη διαπραγματευτική, που σημαίνει ότι προφανώς, κύριε Πρόεδρε, έτσι αντιλαμβάνομαι, θεωρείτε ότι καλό είναι να κάνει λίγο στο πλάι ο Υπουργός των Οικονομικών
και να μπουν μπροστά στη διαπραγμάτευση άλλα στελέχη. Παίρνετε ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, το τιμόνι της διαπραγμάτευσης. Και βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να συμφωνεί ο Αλέξης Τσίπρας, να συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε εσείς, με δηλώσεις του τύπου «Δεν βγήκα να φάω με τους ομολόγους μου το βράδυ μετά το Eurogroup, διότι περνάω καλύτερα με τους φίλους μου». Πώς θα πάει να διαπραγματευτεί ξανά μαζί τους, όταν τους λέει ότι δεν περνάω καλά μαζί σας και βγαίνω με τους φίλους μου τα βράδια? Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι τόσο εγώ όσο και το σύνολο της κυβέρνησης... Στηρίζετε τον κύριο Βαρουφάκη, δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Όχι, όχι, δεν το λέω τυπικά, το λέω ουσιαστικά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Είναι ένας οικονομολόγος που έχει ενοχλήσει, γιατί μιλάει τη γλώσσα τους καλύτερα από ό,τι μιλάνε αυτοί. Μιλάει τη γλώσσα της οικονομίας, βεβαίως έχοντας ριζοσπαστικές θέσεις και απόψεις, αντιλήψεις οι οποίες είναι δεδομένες, δεν κάνει πίσω εύκολα, είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος εγώ το πιστώνω αυτό, την εντιμότητά του και το γεγονός ότι επιμένει σε απόψεις του. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξέρετε, η διαπραγμάτευση δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, ποτέ δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο. Η διαπραγμάτευση έχει πάντοτε την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, είναι ο Πρωθυπουργός είναι σαν τον προπονητή μιας ομάδας. Ένα όταν λεπτό, κερδίζει δηλαδή, η ομάδα, τι κέρδισαν οι παίκτες. Άμα κύριε χάσετε, Πρόεδρε, αυτή ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, σας πήρε τηλέφωνο και σας είπε: «Δεν θα πάω να φάω με τους ομολόγους μου». Και του είπατε: «Κάντους μούτρα». Άμα σου φερθεί κανένα σήμα, κάντους μουτράκια. Έχετε την αίσθηση? Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι στοιχείο τη διαπραγματευτική τακτική. Εκπροσωπεί τη χώρα. Μπορεί να μην πηγαίνει στο δείπνο. Και καλά, δεν πήγε στο δείπνο. Βγάζει την επόμενη μέρα ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών ότι τρώω με όποιους περνάω καλά. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν ξέρω, δίνει μία αίσθηση ή ας πούμε τους ενώνει το μίσος τους για μένα? Είναι, θέλω να πω, υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής εδώ. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν μπορεί να λειτουργεί σαν φυσικό πρόσωπο στη διαπραγμάτευση. Έχετε την αίσθηση ότι οι πολιτικοί, ακόμα και αν βρίσκονται σε μια κρίσιμη θέση ευθύνης, δεν έχουν συναισθήματα? Δηλαδή, εσείς, εάν εκπροσωπούσατε τον όμιλό σας στο δημοσιογραφικό σε μια συνάντηση, όπου μέσα δεν σας λέγανε κακά λόγια, αλλά βγαίνοντας ένας-ένας αφήνανε υπονοούμενα, θα είχατε την ευχάριστη διάθεση να περάσετε καλά? Δεν θα περνάγατε καλά. Το δείπνο αυτό δεν ήταν το γεύμα, αυτό δείπνο νομίζω. Δεν ήταν δείπνο εργασίας. Δεν ήταν δείπνο ψυχαγωγικό. Δεν ήταν δείπνο εργασίας. Ήταν όλη ομολογήση. Εν πάση περιπτώσει. Επίσης δεν σημαίνει κάτι, κύριε Πρόεδρε, το να διαμορφώνεται ένα κλίμα 18-1. Η διαπραγματευτική στρατηγική της χώρας. Το 18-1 δεν λέει κάτι. Δεν πήγε σε ένα δείπνο. Διαμορφώνεται η διαπραγματευτική στρατηγική της χώρας από τις θέσεις που παρουσιάζει κανείς στην κρίσιμη ώρα της διαπραγμάτευσης και στην κρίσιμη ώρα της συζήτησης μέσα στα φόρα, τα διεθνή και τα επίσημα. Το 18-1 στο Eurogroup δεν λέει κάτι? Αυτό τι? Δεν λέει ότι έχει πολλώσει? Πώς δεν προκύπτει αυτό το 18-1? Είναι έτσι, είπαν οι ίδιοι. Έτσι είπαν οι ίδιοι. Βγαίνοντας. Αυτό το είπαν και... Έτσι έλεγαν. Αυτό σας θυμίζω ότι το είπαν στο πρώτο Eurogroup, στο δεύτερο Eurogroup. Πάλι είπαν ότι είναι απομονωμένη η Ελλάδα και είναι 18-1. Μέχρι στο τρίτο Eurogroup. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Και απεδείχθη, διότι στο τρίτο που υπήρξε συμφωνία, άλλοι ήταν στην μειοψηφία και ψηφίσαν στο τέλος. Δεν ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα δεχτώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αρνητικό. Δεν θέλω να. Σας είπα, στόχος μου εδώ δεν είναι να ωρεοποιήσω. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αρνητικό. Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι μέρος του διαπραγματευτικού παιχνιδιού. Διότι μέρος του διαπραγματευτικού παιχνιδιού είναι να αποδομήσεις αυτόν που κάθεται απέναντι στο τραπέζι και διαπραγματεύεται. Είμαι βέβαιος, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα προτιμούσαν να είχαν απέναντί τους έναν Υπουργό Οικονομικών που όταν του έλεγαν «forget it», «forget», τα ξέχναγε, έτσι, και όταν του έλεγαν «πήγαινε στην Ελβετία να μαζέψεις κανένα φράγκο», επειδή τα είχε βγάλει τα λεφτά έξω, δεν πήγαινε πουθενά. Θα προτιμούσαν να έχουν τέτοιους απέναντί τους. Σίγουρα δεν προτιμούν να έχουν απέναντί τους τον Βαρουφάκη. Σας το υπογράφω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε την ευθύνη συνολικά. Με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη είμαστε σε αγαστή συνεργασία. Και εγώ και όλο το επικοινωνία. Τώρα όμως είδα όλο ότι μπήκε ο Τσακαλώτος στην εικόνα της διαπραγμάτευσης. Όχι, αυτό σας εξηγώ, κύριε Χατζηνικολάου.
κάναμε μία προσπάθεια η οποία είχε αποφασιστεί και από πριν τη Ρήγα. Βρεθήκαμε όμως στην ανάγκη τώρα που πάμε στην τελική ευθεία να αναδιοργανώσουμε τις ομάδες μας, διότι χρειάζεται να έχουμε τον πλήρη έλεγχο και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Βρισκόμαστε στην κρίσιμη φάση, στην τελική φάση. Χρειάζεται λοιπόν η μόνιμη πολιτική ομάδα, όλα αυτά είναι υπό την ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών, όλες αυτές οι ομάδες. Χρειάζεται όμως να έχουμε την κρίσιμη ομάδα της στρατηγικής. Χρειάζεται να έχουμε την ομάδα, την τεχνική ομάδα που βρίσκεται στα Brussels Group και διαπραγματεύεται εκεί. Και χρειάζεται να έχουμε και καλύτερο συντονισμό με τα τεχνικά κλιμάκια εδώ, διότι μας κάνουν παράπονα ότι πολλές φορές υπάρχει λένε ότι δεν τους δίνουμε στοιχεία. Δεν είναι αληθές, αλλά πράγματι υπάρχουν πολλές φορές κακές συνεννοήσεις και ζητάνε περισσότερα στοιχεία από υπουργεία. Αυτό θέλει ένα συντονισμό ώστε να πηγαίνει κάθε φορά το κατάλληλο πρόσωπο προκειμένου να τους δίνει όλα. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Όλα τα στοιχεία που θέλουν θα τα πάρουν. Εμείς είμαστε έντιμοι στη διαπραγματευτική μας στρατηγική. Θέλουμε να τηρηθεί η απόφαση της 20ης Φλεβάρη και κάνουμε άοκνες προσπάθειες στην κατεύθυνση της διάνυσης, της απόστασης που μας χωρίζει για να έχουμε συμφωνία. Είπα όταν βρέθηκα στις Βρυξέλλες προχθές, διανύσαμε το 70%. Για το άλλο 30%, κάντε κι εσείς μια προσπάθεια να το διανύσουμε από κοινού, να βρεθούμε στη μέση. Συντάξεις, ομαδικές απολύσεις, μου είπατε ήδη, είναι όντως δύο πολύ δύσκολα θέματα. Υπάρχει και άλλο, και άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει διαφωνία. Έχουμε θέμα διαφωνίας καταρχάς στα θέματα τα εργασιακά. Είναι το θέμα των ομαδικών απολύσεων, αλλά και η βούλησή μας να αποκαταστήσουμε αυτό το διαλυμένο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις. Συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμβάσεις. Όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, έτσι και εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και θα το κάνουμε σε συνεργασία και με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ILO. Θέλουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Θα το κάνουμε σταδιακά. Θα το κάνουμε σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλά θα το κάνουμε. Αυτή είναι η λαϊκή εντολή που πήραμε. Εκεί υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχει διαφωνία στο θέμα του ΦΠΑ στα νησιά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μονή μας αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι είναι ένα, κατά την άποψή μας, ηφαισιακό μέτρο, ιδίως λίγο πριν την τουριστική περίοδο, θέλω να θυμίσω σε όσους δεν το ξέρουν ότι μπαίνοντας η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, όπως όλες οι χώρες, είχε κάποια benefits, είχε κάποια πλεονεκτήματα. Η Ισλανδία είχε το πλεονέκτημα να διατηρήσει χαμηλή τη φορολογία σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της ΟΝΕ. Εμείς, εξαιτίας της νησιωτικότητας, του γεγονότος δηλαδή ότι ο κάτοικος της Νησίρου, και δεν πιάνω τον κάτοικο της Σαντορίνης, γιατί όλη η συζήτηση γίνεται για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ο κάτοικος της Νησίρου, της Καλύμνου, ο κάτοικος σε ένα νησί το οποίο είναι απέναντι από την Τουρκία, για να φτάσει στο κέντρο, την πρωτεύουσα της χώρας, πρέπει να πληρώσει τριπλάσια από ότι ένας κάτοικος για αντίστοιχη απόσταση στην υπηρετική Ελλάδα. Το ίδιο και για τα προϊόντα. Και υπάρχει και στο Σύνταγμά μας το θέμα της νησιωτικότητας και υπάρχει και στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα το καταργήσουμε αυτό. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους, διότι δεν θέλουμε μέτρα τα οποία είναι οριζόντια. Διότι τον ΦΠΑ θα τον πληρώσετε κι εσείς που μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε πιο ακριβά ένα βράδυ σε ένα ακριβό εστιατόριο. Αλλά θα το πληρώσει και ο εργαζόμενος ή ο άνεργος που θα πάει να πιει ένα καφέ. Σωστά. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα. Θέλουμε εκεί να παίζει... πάρουμε βάρη από τους φτωχούς και να τα δώσουμε σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. Εκεί παίζει, για παράδειγμα.